Αλλά. Αγία Δέσποινα Θεοτόκη, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμια Πρόδρομε, Απόστολων Δωδεκάς, Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας, Όσοι και Μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες στεφανοθέντες, πείσετε πρεσβείων του ελεηθήνε και σωθήνε τα ψυχάς ημών. Άγιοι Πατέρες και Αδελφοί, ευχάριστο θέαμα είναι αυτό που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή η αίθουσα. Άνδρες, γυναίκες, μικρά παιδιά και προπαντός νέοι κατακλείζουν την αίθουσα αυτή. Βέβαια, μικρός είναι ο αριθμός. Εάν συγκριθεί ο αριθμός αυτός με τον όγκο του πληθυσμού, με τα 2-3 εκατομμύρια του λαού που έχουν συσσωρευτεί εδώ στο κλινόν άστι στην πρωτεύουσα της πατρίδος, μικρός αριθμός εν σχέση με άλλα συγκεντρώσεις δαιμονιώδεις οι οποίοι λαμβάνουν χώρα στα γήπεδα όπου παίζουν την μπάλα και σε άλλα ακόμα μέρη όπου συγκεντρώνονται εκείνοι οι οποίοι φανατίζονται για πολιτικά ιδέας. Μικρός ο ρυθμός, μικρόν το ποιμνίο, αλλά ακούμε τον Χριστό να λέγει μη φοβήστε, μη φοβού το μικρόν ποιμνίο. Μικρός είναι ο ρυθμός, αλλά εκείνος ο οποίος είναι υπεράνω του μικρού αυτορυθμού είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ον πέδε συμνείται και υπερυψούται εις πάντας τους αιώνας. Και εφόσον είναι ο Χριστός μαζί μας, είμαστε τότε ισχυρότεροι από κάθε άλλη πολιτική ή άλλην αλλοτινός είδος θρησκευτική. Κοινοι μεν έχουν ηγέτας ανθρώπους οι οποίοι σήμερα ζουν και αύριο αποθνίσκουν. Εμείς δε το μικρό ποιμνίον έχουμε εκείνον του οποίου η βασιλεία ουκέστε τέλος. Μικρός αριθμός, αλλά ισχυρός αριθμός. Είστε, έχετε τα σχεραία σας, όπως το ραδιόφωνο να έχει τα σχεραία στο ανοιχτάς. Δεν ακούς τα μηνύματα τα οποία έρχονται εκ των διαφόρων μερών του κόσμου. Έτσι κι εσείς έχετε τα χεραία σας ετοίμως, τα ότα σας, τα αυτιά σας. Και μακάριος ο λαλών ισότα ακούοντων. Και αν δεν ακούσετε όλοι, και ένας ακόμα από όλη την αίθουσα να ακούσει τα ρήματα της αιωνίου ζωής, των λόγων του Θεού, και να ακούσει ένας και μόνον ό,τι χαρά ευχάριστον θέαμα, και ο ένας ακόμα, όχι μόνον εις οφθαλμούς ανθρώπων αλλά και αγγέλων, και χαρά γίνεται στον ουρανόν επί νη ανθρώμετα μνούντι. Και μαζί με αυτόν τον ένα, τον άγνωστον, τον ανώνυμο, που μπορεί να σωθεί από το κήρυγμά μας, ελπίζω κι εγώ να ευρω έλεος κατά την ημέραν εκείνη, όπως λέγει η Γραφή, ότι όποιος επιστρέψει άνθρωπον εκ πλάνης εωδού αυτού, αυτός καλύψει πλήθος αμαρτιών. Έτσι κηρύττω με την ελπίδα ότι θα ελαφρώσω το βάρος των αμαρτιών μου και θα βρω κι εγώ έλεος κατά την ημέραν τη φοβεράν της κρίσεως του Κυρίου. Συνοδεύσατε με και απόψε νοερός τον γέροντα επίσκοπο ιστερών του το βήμα, γιατί δεν είμαθα πλέον 30, 40, 50, 60 ετών, αλλά είμαθα πλέον γέροντες και η μνή μας και όλες δυνάμεις και σωματικές και πνευματικές δυνάμεις καταπίπτουν. Και συνεπώς να μην είστε άδικοι κριτέ, εάν κατά τη διαδρομή του λόγου σφάλομαι κατά τη. Είστε επίκης κριτέ του λόγου του που θα ακούσετε απόψε. Αδελφοί μου, στο προηγούμενο κήρυγμα αν επιτρέπετε μια σύντομος ανακεφαλαίωσης δια εκείνους οι οποίοι αποσύεζον εκ του κηρύγματος της Κυριακής, θα επιτραπεί να είπω τα εξής, ότι θέα μας ήταν τρεις προσωπικότητες. Προσωπικότητες δε ήταν οι τρεις ιεράρχοι, ο Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Είπαμε ότι προσωπικότητες είναι εκείνη που απαρτίζεται από τρία στοιχεία, από την διάνοια, από την καρδιά και από τη βούληση. Υπήρξαν, είπαμε, οι τρεις ιεράρχοι, διάνοιε, φωτεινέ, ελαμπόμενε από τα σαχτίνας του Παναγίου Πνεύματος. Όπως λέει κάποιος πατήρ, τι είναι επίσκοπος, τι είναι επίσκοπος. Νους ελαμπόμενος από τα σαχτίνας του Αγίου Πνεύματος. Μπορεί κανείς
να πάει στα σχολάς, να εκπαιδευτεί, να ξέρει τα γράμματα όλα και όλη την θεολογία. Εάν όμως δεν εμπνέεται από το Πνεύμα του Άγιον, δεν δύναται να είναι πραγματικός επίσκοπος νους, ελαμπόμενος από τα σαχτίνα του Αγίου Πνεύματος. Υπήρξαν λοιπόν διάνοιε φωτεινέ, υπήρξαν καρδίε φλογερέ, που είχαν αγάπη, τι αγάπη, έρωτα, σφοδρόν έρωτα, ασύγητον έρωτα προς την Αγία Τριάδα και προς τον άνθρωπο, και αγάπη φλογερά προς τον άνθρωπο. Ήσαν ακόμα βουλήσεις ισχυρέ, αδαμάντινοι χαρακτήρες, που σε αυτούς πραγματικώς οικούστη το σύνθημα του της Ενής Διαθήκης: αντίσε το διαβόλο και φέξε τα φημών. Ήσαν άνδρες βράχοι, ακλόνητοι μέσα στο πέλαγος της ανθρωπίνης ακαταστασίας και των βαθών. Τι ούτε υπήρξαν οι Άγιοι, μνημονεύοντας δε τους τρεις αυτούς Αγίους που επεξετείναμε των λόγων πέραν του δέοντος. Στο τέλος μνημονεύσαμε τα ονόματα τριών Αγίων γυναικών, οι οποίες γέννησαν τιού τους γίγαντας. Ανεμνήστε, ενθυμήθημε την μητέρα του Αγίου Βασιλείου, την Εμέλεια, ενθυμήθημε την μητέρα του Γρηγορίου, την Όνα, ενθυμήθημε τέλος την μητέρα, την ηρωίδα εκείνη του Ιερού Χρυσοστόμου, την Ανθούσα. Εμέλεια, Νόνα και Ανθούσα. Κάνω μια μικρά διακοπή. Ποια γυναίκα από εσάς ονομάζεται Εμέλεια? Ούτε μία, ούτε μία. Ποια από εσάς τις γυναίκες ονομάζεται Νόνα? Ούτε μία. Ποια από εσάς τις γυναίκες ονομάζεται Ανθούσα? Ούτε μία. Σβήσανε τα ιερά αυτά ονόματα. Θα παρακαλέσω εσείς όλοι, όταν το έτος αυτό σας αξιώσει, να βαπτίσετε μικρό παιδί ως ανάδοχοι, ως μητέρες και πατέρες. Δώσετε τα ονόματα αυτά τα τρία των ηρωίδων αυτών γυναικών, οι οποίοι εκπροσωπούν το κάλος της γυναικείας ψυχής. Ονομάσατε Εμέλεια, ονομάσατε στην πρόντο, υπήρχαν Εμέλειες, υπήρχαν Νόνα, υπήρχε Ανθούς. Τώρα άλλα ονόματα, σήμαντα και ξένα προς τα σειράς παραδόσεις και ιερείς διαπληκτίζονται. Μόνο μια κολυμπήθρα δεν ανέτρεψαν απάνω στη Φλόρενα, επιμένοντας ο άθεος και άπιστος πατέρας να δώσει στο παιδί το όνομα ξένο προς τα χριστιανική ορθοδοξία, όνομα το οποίο δεν αντεπικρίνεται προς την αυτή. Λοιπόν, εσείς που πιστεύετε εις τον Θεό, δώσατε ονόματα, και κοντά στα ονόματα αυτά των τριών γυναικών μην λησμονήσετε για το όνομα της Ρόδης. Είμαστε τη Ρόδη που είπα. Ταύτα εμπεριλείψει. Τώρα σήμερα, αγαπητοί μου, όσοι είστε εδώ, σήμερα η Άγια αυτή η μέρα, Δευτέρα Κυριακή του Τριωδίου, περίοδος της Απόκρεως όπως λέει ο κόσμος, την περίοδο αυτή λοιπόν σήμερα όλοι εορτάζουμε, όλοι εορτάζουν, περίεργο πράγμα, είναι η εορτή των Αγίων Πάντων, εορτάζουμε όλοι, όλοι εορτάζουμε, όλοι οι άσωτοι εορτάζουμε. Εάν κανείς δεν είναι άσωτος, τότε αυτός θα είναι άγγελος και θα πετάει στα ύψη του ουρανού, και αυτός φυσικά θα είναι ο πρεσβύτερος. Εγώ προτιμώ να είμαι άσωτος παρά πρεσβύτερος σκυρός, σκυροτράχελος, ο οποίος ύψωνε το σπιθαμιαίο ανάστημά του και καπάτω ενώπιον του Θεού και έλεγε εκεί πέρα ότι ουδεμίαν εντολή σου παρέβει. Δεν παρέβηκα καμίαν εντολή, μπράβο, καμίαν εντολή. Δεν πήρε ποτέ κόστηρο αυτός ο πρεσβύτερος να κοστινήσει το βίον του κατά βάθος και πλάτος. Δεν είδε τότε ότι ο άνθρωπος είναι ράκος αποκαθημένης. Λοιπόν, όλοι μας κατά την ανθρώπων είμαθα άσωτοι, άσωτοι. Είμαθα εικόνες του ασώτου Υιού, του οποίου σήμερα η παραβολή ανεγνώστη. Όλοι άσωτοι. Και μακάρι να δώσει ο Θεός. Τι βλέπουμε στην παραβολή αυτήν ως ένα κρυστάλλινο καθρέφτη? Βλέπουμε τρία πράγματα. Βλέπουμε πρώτα το βάθος, το απίθυμενο βάθος. Ο Ατλαντικός ωκεανός πόσο βάθος έχει? Έχει 7, 8, 9, 10 υπάρχει από την θάλασσα. Το βάθος του ωκεανού δύναται να καταμετρήσετε, αλλά το βάθος, τη διαφορά της ανθρωπίνης καρδίας είναι αδύνατο να καταμετρήσετε. Τελευταίως ψυχολόγοι ανεφανίσαν και λέω μιλούν περί βάθους ψυχολογίας. Ρίψατε μέσα στα βάθη της καρδίας σας
τον προβολέα του Αγίου Πνεύματος, και τότε θα αναστενάξετε εκ βαθέων, όπως αναστέναξε ο Άσωτος Υιός, όπως αναστέναξαν όλοι οι Άγιοι. Μέσα λοιπόν μας δεικνύει σε ποιο βάθος διαφθοράς δύναται να καταντήσει ο άνθρωπος, πας άνθρωπος. Αλλά εκ δευτέρου ρίπτοντες βλέμμα εις τον καθρέπτη αυτόν, βλέπουμε ότι από το βάθος αυτό, από τον αδύρ ούτως υπήν της αθλειότητος, ένα χέρι, το χέρι του εσταυρωμένου, μας παίρνει και μας υψώνει. Μέχρι που? Τον πιο αμαρτωλό άνθρωπο τον υψώνει που? Μέχρι τα άστρα, πάνω από τα άστρα. Και ακούει συναυλίας αγγέλων, διότι όντως την ώρα που μεταλλούει κάτω στον κόσμο ένας άνθρωπος αμαρτωλός, δεν είναι ψέμα, είναι αλήθεια. Ο αντίκτυπος της μετανοίας φτάνει μέχρι τα άστρα του ουρανού, και ότι εκεί οι άγγελοι παίρνουν χρυσές κιθάρες και παίζουν άσματα, ολόγλυκα άσματα, και χαρά γίνεται επί ενή άνθρωπο μετανοούντι, αμαρτωλό μετανοούντι. Μέχρι εκεί φτάνει ο άνθρωπος. Το βάθος και το ύψος. Ο άνθρωπος είναι βάθος αθλιώτος, αλλά και ύψος. Δίνεται από το βάθος εκείνο, από την κοπρία του κόσμου μέσα, να φυτρώσουν τα ρότερα, όπως από την κοπριά μέσα. Όπως στην κοπριά πάνω φυτρώνουν τα ρότερα τριαντάφυλλα, έτσι και πάνω στην κοπριά της ανθρωπίνης υπάρξεως, δια της μετανοίας, φυτρώνουν τα ρότερα. Αμαρτωλή, συναμαρτωλή μου αδελφή. Από την ώρα που είπε ο Χριστός την παραβολή ταύτη, από την ώρα που επάνω στον Γολγοθά, σταγόνα προς σταγόνα, εξεχύθη το τίμιο αίμα του εσταυρωμένου, από την ώρα τότε, εις το λεξικόν του χριστιανού, εις το λεξικόν του χριστιανού, έσβησε μία λέξη. Εις το λεξικόν, δεν ξέρω τι λεξικόν έχει ο Μάρξ και ο Λένιν και οι άλλοι άνθρωποι και οι φιλόσοφοι του κόσμου. Στο λεξικόν, έχουμε κι εμείς δικό μας λεξικό, οι χριστιανοί. Σκέφτομαι να γράψω ένα βιβλίο, το λεξικόν του Ορθοδόξου Χριστιανού. Μέσα εκεί στο βιβλίο λοιπόν έσβησε ο Χριστός με το αίμα του, πήρε γομολάστιχα και έσβησε από το λεξικόν του χριστιανού τη λέξη απελπισία. Δεν υπάρχει απελπισία. Όσοδήποτε αμαρτωλός και να είσαι, μέχρι τα βάθη της γης, ιστής να είσαι, ό,τι να είσαι, πόρνος, μοιχός, ό,τι να είσαι, εφόσον κλαις και μετανοείς, είσαι ανώτερος από ένα πρεσβύτερο της αυτής. Αμαρτωλή, συναμαρτωλή μου, μη απελπιστείτε. Και αν ακόμα δεν υπάρχει πουθενά να σταθούμε, δεν εννοώ πνευματικό, όχι υλικός, αλλά πνευματικός, και δεν υπάρχει πουθενά να σταθούμε, εκεί ψηλά είναι ο Θεός, πώς μπορούμε να απελπιστούμε? Δεν φτάνει αυτό το κήρυγμα, φτάνει. Φτάνει, δεν φτάνει. Δεν χρειάζεται τώρα άλλο. Μέχρι εδώ δεν πρέπει να σταματήσουμε τώρα. Να μην φτάσουμε το άλλο κατάντημα που φτάσαμε. Φτάνει, αυτό φτάνει. Άμα το εφαρμόσουμε, αυτά τα ολίγα λόγια που είναι μια μικρά αντανάκλαση της παραβολής φτάνουν. Αλλά επειδή σας βλέπω να έχετε όρεξη να ακούσετε, πόση ώρα θέλετε να ακούσετε? άμα λέτε δύο ώρες σημαίνει ένα τέταρτο. καλά τώρα. Αν λέγατε μέχρι τα μεσάνυχτα θα έλεγα και εγώ ναι, αλλά αφού τώρα λέτε μέχρι δύο ώρες, άμα παρατείνουμε τον λόγο, βέβαια, ο τηλεόρασης, εκεί, ραδιόφωνο, εκεί, μπάλα, εκεί, κήρυγμα, καλά κήρυγμα. Εν πάση περιπτώσει εγώ δέχομαι το δύο, τα δύο ώρες ίσον μισή ώρα, καλά. Λοιπόν, εντάξει, καλά. Λοιπόν, τώρα μπρος, να προχωρήσουμε. Εκτός των ολίγων αυτών που είπαμε, θα συνεχίσουμε το κήρυγμα. Εκτός της παραβολής του ασώτου Υιού, που είπαμε ότι όλοι εορτάζομαι και όλοι κατά την ανθρώπων είμαθα άσωτοι σε ποικίλους βαθμούς, όλοι μας εδώ, εκτός των ασώτων, εορτάζει σήμερα και ένα νέο, ένας αστήρ πρώτου μεγέθους που καταλάμπει την Ορθοδοξία εις αιώνας αιώνων, και αυτός ο αστήρ που λάμπει ως αστήρ πρώτου μεγέθους των ουρανών της Εκκλησίας μας, αυτός είναι ο Ιερός Φώτιος που εορτάζομαι σήμερα 6 Φεβρουαρίου. Και περί αυτού του Ιερού Φωτίου θα επιτρέψετε να είπω μερικά συνέξεις. Ο Ιερός Φώτιος. Πάμε πίσω. Ας κουνήσουμε τον δίχτυν του ορολογίου. Το ορολόγιο του κόσμου. Έχει ορολόγιο του κόσμου. Παίρνω λοιπόν όπως κινείται τον δίχτυν στο τηλέφωνο, όπως κινείται τον δίχτυν στο ρολόι και βάνεται μπροστά ή πίσω την ώρα, έτσι και εγώ τώρα κινώ τον δίχτυν του χρόνου. Τον κινώ
13 μέρες πίσω. Άμα τον κινήσω 13 μέρες πίσω, ω, θα γίνω Άγιος των Παραπλογητών, θα γίνω οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε θα με ανακηρύξουν Άγιο οι Παραπλογητές. Δεν το συμπαθώ, δεν είμαι κατά αυτόν. Αυτοί να στεκόντανε μέσα στο ύψος των και πρόσκαν ορισμένα πράγματα, θα είχαν κυριαρχήσει, αλλά δυστυχώς υπέπεσαν και υποπίτουν συνεχώς σε διάφορα σφάλματα τα οποία δυστυχώς είναι κολοσσιαία και ευλάπτουν τον ιερόν αγώνα των υπέρ της Ορθοδοξίας. Λοιπόν, δεν κινώ τον δείκτη 13 μέρες πίσω όπως θέλουν οι παρολογείται. Δεν τον κινώ 13 μήνες, δεν τον κινώ 13 χρόνια. Μπρος, τον κινούμε τον δείκτη του χρόνου. Πόσα χρόνια? 1160 χρόνια. 1160 χρόνια. Γενέ πάσε, ύμνον την ταφή σου. Μ' αρέσει αυτό στη Μεγάλη Παρασκευή στον Επιτάφιο. Γενέ πάσε. Η μια κατόπι της άλλης, οστήματα λεπάλληλα εκ του ωκεανού του χρόνου υμνούν τον εσταυρωμένο λυτρωτή του κόσμου. Εμείς ερχόμεθα και παρερχόμεθα, αλλά ένας μένει εις αιώνας αιώνων ο γλυκύτατος Ιησούς ο Ναζωραίος. Λοιπόν, γενναίε πας, 1160 χρόνια, 70 χρόνια. Πού πάμε, πού βρισκόμεθα, πού πετούμε? Με το αεροπλάνο της φαντασίας μας προσγειωνόμεθα εις ένα αεροδρόμιο, εις την Κωνσταντινούπολη, την πόλη των ονείρων μας. Ή το ελληνική ή το βυζαντινή αυτοκρατορία σε κάποιο προ 1160 χρόνια, επαναλαμβάνω. Σε κάποιο αρχοντικό σπίτι γεννήθηκε ένα χαριτωμένο αγοράκι. Το γράκι αυτό, πώς το λέγανε, Φώτιος ονομάστη. Φώτιος ονομάστη, φως ονομάστη. Αλλά το όνομα αυτό ανταποκρίνεται πλήρως προς την ζωή την οποία επρόκειτο να διανύσει. Τι ωραίο πράγμα, το όνομα να συμφωνεί με το πράγμα. Αλίμονος σε εμάς, αν θα μείνει μόνο το όνομα. Και πρέπει να προσέξουμε πολύ τι το όφελος να ονομάζεσαι Χρυσόστομος και να είστε βλάστημος, και αντί από το στόμα σου να βγαίνει χρυσάφι, να βγαίνει σκουριά και φίδια και ερπετά. Τι το όφελος να ονομάζεσαι με ονόμο Νικόλαος? Ότι ενίκησε Νικόλαος θα πει, ο νικητής, ο θριαμβευτής που νικάει τα βάρβαρα έθνη, τους λαούς, τα πάθη τους, και να είσαι ένας μεγάλος ηττημένος. Τι το όφελος να ονομάζεσαι με ονόματα μεγάλα ηρώων? Και μόνο το όνομα που δίνει η Εκκλησία μας φτάνει να το ενθυμίσαι, και μόνο το όνομα, και να κάνεις αγώνα να μιμηθείς τον Άγιον. Τον Άγιον που ονομάζεσαι, και μόνο το όνομά σου φτάνει να σε κάνει χριστιανό, πραγματικό, πιστό, ακολουθώ το Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το όνομα λοιπόν Φώτιος ανταποκρίθηκε προς το όνομα, προς την πραγματικότητα. Όντως Φώτιος ανελήφθη πλήρης φως. Ημίσαστε το φως του κόσμου. Φώτιος. Κανείς δεν γεννείται από βράχο. Και αυτός από γονείς σε γονείς. Οι γονείς του, τι ήσαν οι γονείς του, οι άγιοι γονείς του? Μάρτυρες υπήρξαν. Μάρτυρες είναι, μάρτυρες. Μάρτυρες είναι. Όπως και σήμερα μέσα στην Ελλάδα, αυτή την καημένη Ελλάδα, υπάρχουν παιδιά που οι γονείς των εμαρτύρησαν κατά τρόπων φοβερών, και έχουν μέσα στη μνήμη τους τα τελευταία στιγμάς των μαρτύρων γονέων τους, υπερπίστεως και πατρίδος. Μάρτυρες ήταν. Πού μάρτυρες? 5 ετών μικρό παιδάκι έχασε τον πατέρα και τη μητέρα του. Τι? Εδιώχθησαν. Τι? Εφυλακίστησαν. Τι? Καταδικάσαν εις θάνατον. Γιατί? Γιατί καταδικάσαν εις θάνατον? Διότι ήθελαν να προσκυνούν τις εικόνες. Ήταν εποχή της εικονομαχίας. Και όποιος δεν προσκυνούσε τις εικόνες του και τα αποσπάσματα, τα στρατιωτικά των εικονομάχων βασιλείων, μπαίνανε στο σπίτι και βλέπανε εκεί μέσα την εικόνα, όπως η τίγρης ορμάει εναντίον της εικόνας του ανθρώπου. Αν πας μέσα στην Άγρια, στην Αφρική, και βάζεις μια εικόνα του ανθρώπου μακριά, ζωγραφείς την εικόνα, τόσο μίσος έχει η τίγρης εναντίον του ανθρώπου, ώστε ορμά εναντίον της εικόνας του ανθρώπου και τη σχίζει, την κάνει 1000 κομμάτια. Τίγρης λοιπόν αυτό το μίσος εναντίον της εικόνας. Άρπασαν τις εικόνες που είχε το αρχοντικό σπίτι, τις έκαψαν, τους πήραν, τους φυλακίσαν και μαρτύρησαν. Έμενε 5 ετών ορφανός. Ορφανός πατρός και μητρός. Συνδεόμενος όμως με μεγάλα σπίτια της Κωνσταντινούπολης, τόσον εκ μητρός όσον και εκ πατρός, και έμενε 5 ετών παιδί ορφανό. Υιός μάρτυρος. Και αυτός έγινε μάρτυρης και ομολογητής της Ορθόδοξης Πίστης. Μεγάλο πράγμα η οικογένεια.
Η ρίζα Αγία και η κλάδη Άγιοι, λέει ο Απόστολος Παύλος, έχει σημασία. Η ρίζα είναι πικρά, τότε και τα μήλα θα είναι πικρά και τα χλάδια πικρά. Έχει μεγάλη ρίζα η αξία, η ρίζα. Ποια είναι η ρίζα? Η ρίζα των παιδιών είναι οι γονείς. Μάρτυρες λοιπόν, μάρτυρες. Ορφανός έμενε. 15 χρονών, 20 ετών, ηξιώθη, μικρό παιδί, νέος ακόμα, να είδε τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας. Εκ των ουρών του έλαβε τέλος η αγρία πάλι εναντίον των ιερών εικόνων. Και μικρός αυτός συνέψαλε με τους πέδες Κωνσταντινούπολεως την άχρον των εικόνων σου προσκυνούμενα, αγαθέ. Μικρός, ακόμα νέος, ηξιώθη να κυδεύσει, να βρεθεί στην κηδεία της Θεοδόρας της Αγίας, η οποία συνετέλεσε όσον ολίγη εις τον αναστήλος των εικόνων. Μικρός, ήκουσε όλα στους ηρωικούς αγώνας των προγόνων του εναντίον των αρέσεων. Μικρός, φώτιος, παιδί, μία λέξη, θαύμα, παιδί θαύμα. Ω, τι είναι αυτό που λες? Το λέω υπό δύο εννοίες. Υπό μία έννοια, την πρώτη έννοια. Λέγω την έννοια θαύμα, διότι κάθε παιδί που γεννιέται στον κόσμο και ακούεται το κλάμα με στην κούνια, είναι μία απόδειξη ότι υπάρχει Θεός. Μη το βλέπεις ταπεινά το παιδί. Μη βλέπεις την μίξη να ανδρώσει γυναικός. Μη το βλέπεις σεξουαλικό στο πράγμα. Να το δεις ένα μυστήριο πράγμα. Πώς γεννιέται ένα παιδί είναι ένα θαύμα. Άπιστος Ρώσος, άθρος Ρώσος, που έγραψε συγγράμματα όταν παντρεύτηκε και άκουσε το κλάμα του παιδιού του, γονάτισε και είπε υπάρχει Θεός. Γι' αυτό ως επί του πλήστο, οικογενειάρχοι είναι ολίγοι άπιστοι. Οι άγαμοι αυτοί που ζουν μακράν το Θεό και δεν έχουν ιδέα από αυτά τα θαύματα της Θείας Δημιουργίας. Είναι θαύμα η δημιουργία. Δόξαση το δείξατε το φως. Είναι θαύμα. Δεν το γεννάει ο πατέρας και η μάνα. Το γεννάει ο Θεός διαμέσου των γονέων, οι οποίοι είναι συνδημιουργοί και βοηθεί στο τεράστιο νηστό, μυστηριώδες αυτό έργο της δημιουργίας, της αναδημιουργίας του κόσμου. Παιδί θαύμα, αλλά το λέγω και υπό άλλη έννοια θαύμα. Που ποια έννοια? Δεν ήταν συνδυσμένο παιδί, ήταν από τα σπάνια παιδιά, τα οποία όπως έλεγα νομίζω και στο προηγούμενο κήρυγμα, έρχονται στον κόσμο με τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Έρχονται με έκτακτα φυσικά και πνευματικά χαρίσματα και αποτελούν κάτι το σπάνιο. Μέσα σε 100.000, ένα εκατομμύριο παιδιά γεννιάται κάπου τέτοιο παιδί. Όπως μες στο δάσος υπάρχουν μερικά δέντρα τα οποία είναι υψηλότερα των άλλων δέντρων και τα θαυμάζεις, έτσι και μέσα στα χιλιάδες παιδιά γεννιέται ένα τέτοιο παιδί θαύμα. Θαύμα που βλέπεις. Βλέπεις αυτό παρουσιά. Και αυτά τα παιδιά πρέπει να τα προσέξει η πατρίδα. Δεν τα προσέχει. Δεν τα προσέχει. Και χάνονται τα κεφάλαια αυτά. Τα εθνικά κεφάλαια, κύριε, θα έλεγα κάποιο όνομα. Δεν τα πετρέλαια. Είναι τα πετρέλαια. Τα εθνικό κεφάλαιο είναι τα παιδιά της Ελλάδος. Υπενθυμίζω. Αν δεν ανήκω εις κόμματα, ομιλώ έξω από κόμματα. Θαύμα! Παιδί θαύμα! Δεν ήταν ο Λευτέρος Βενιζέλος, ο οποίος πήρε την Ελλάδα από τη Μελούνα και την έφτασε μέχρι την Άγκυρα. Παιδί θαύμα! Δεν ήταν ο Πλαστήρας που έφτασε μέχρι την Άγκυρα. Παιδί θαύμα! Τέτοια παιδιά είναι ευλογία Θεού. Που αξίζουν, κύριε, να μην πω το όνομά σου, περισσότερο από το κάρβουνο και από το πετρέλαιο. Όλο το πετρέλαιο να έχουμε και όλο το κάρβουνο να έχουμε δεν αξίζει ένας όσο να αξίζει ένας όταν έχει παιδιά ηρωικά τα οποία είναι θέση να μεγαλουργήσουν τον κόσμο τούτο. Μικρά έθνη που αξιώνονται να έχουν τούτους άνδρας είναι ευλογημένα έθνη, μεγάλα έθνη. Δεν μιλώ πολιτικός, ομιλώ χριστιανικός. Όταν με κατ' το δεύτερο παγκόσμιο, τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ο Ίλσον, ο χριστιανός, όπως είναι ο Ίλσον, ο οποίος ήρθε στην Ευρώπη με το Ευαγγέλιο να υπογράψει ειρήνη, και εκείνος η τίγρης της Γαλλίας, ο Κλεμαντσό, είπε με το Ευαγγέλιο δεν υπογράφουμε ειρήνη, είπε στον Ίλσον των χριστιανών, τον κήρυκα της Ενωμένων, και αν υπέγραφαν με ειρήνη, σήμερα δεν θα είχαμε δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ούτε άθεον κομμουνισμό, αν δεν πέρα κάτι. Αλλά περιόδευσε ο Κλεμαντσό, η αθεία, η Γαλλία, η πατρίς αθείας και απιστίας της εποχής εκείνης και μέχρι σήμερα και το εκφυλισμού, δεν θα γράφουμε ειρήνη με το Ευαγγέλιο, δεν υπέγραψαν ειρήνη με το Ευαγγέλιο, υπέγραψαν με το αντιευαγγέλιο, με το μίσος και είδου τα αποτελέσματα. Όταν επέστρεψε ο Ίλσον
πέρα στην Αμερική τον ρώτησαν δημοσιογράφοι, κορυφαίος πολιτικός, χριστιανός πολιτικός, ποιον άνδρα μεγάλο είδε στην Ευρώπη, και εκείνος απήντησε: μεταξύ των εκατοντάδων πολιτικών και διπλωματών διέκρινα έναν άνδρα μεγάλον, ο οποίος ηγείται ενός μικρού έθνους. Μάλιστα. Και ούτε άνδρες σας ευχηθώμεν, και ευλογία του έθνους είναι να εξέρχονται μέσα από τα σπλάχνα των γυναικών και χριστιανών γυναικών, και ούτε άνδρες. Να αναφέρω ένα. Υπήρξε φοιτητής. Στα χρόνια τα φοιτητικά μου είχαν πολλούς καθηγητάς. Ένας όμως έλαμπε. Αετός, χρυσάετος. Αν με ρωτήσετε ποιος είναι ο μεγαλύτερος θεολόγος του 20ου αιώνα, θα απαντήσω αδιστάχτως ότι ο μεγαλύτερος θεολόγος του 20ου αιώνα και του μετεπομένου αιώνα είναι ένας που ονομάζεται Χρήστος Ανδρούτσος, εκ του πόντου της Μικράς Ασίας, από την Κύο της Μικράς Ασίας. Αυτός γεννήθηκε στην Κύο, έξω κοντά στην Προύσα. Πτωχό παιδί, πέθανε πατέρας, πέθανε η μητέρα, τον πήρανε και τον κάνανε γουγιδοβοσκό, έβωσε τα γίδια. Πώς από τα γίδια που έβασκε αυτό το παιδί που ήταν παιδί θαύμα, πώς το παιδί αυτό έγινε καθηγητής παραπιστημίου, διεθνούς κύριος παρακαλώ, πώς. Κάποιο χέρι σπλαχνικό τον πήρε, ένας δεσπότης καλός από εκείνους τους καλούς επισκόπους που είχε η Μικρά Ασία τον πήρε και τον εμόρφωσε και τον σπούδασε και ανεδείχθη. Και όταν έφερε το όνομα του δεσπότου έκλαιγε ο ημίστος καθηγητής. Παιδί θαύμα, ο Φώτιος, ναι. Η ηλικία 15 ετών ήταν, εδίδασκε άλγευρα. Άλγευρα, έλεγε προβλήματα αλγεύρας. Μάλιστα. Και τον λέγανε οι άλλοι δάσκαλε, καθηγητή. Ουδέποτε τον είδανε να, όσο αγαπούν όλα τα παιδιά, όσο τα παιδιά αγαπούν τα παιχνίδια, εκείνος αγαπούσε άλλο τι, τα βιβλία. Κάθετο μέχρι τη νύχτα, πέρα της νυχτός, ενίστευε από τον ύπνο, διότι νηστεί από τον ύπνο είναι σοβαρότεροι. Νηστεύουν και κρέας και γάλα και λοιπά, αλλά ο ύπνος είναι γλυκύτατος. Αυτός ενίστευε τον ύπνο πέρα το μεσονυχτίου. Τα βιβλία ήσαν στα χέρια του και μελετούσε. Και ανεδείχθη κορυφαίος επιστήμων, ο μεγαλύτερος λόγιος και επιστήμων, και αστρονομία και μαθηματικά και άλγευρα και φυσικά, και ιατρός ακόμα, και το έργο του ιατρού ήξερε θαυμάσια. Και υπήρξε ο διδάσκαλος σε ηλικία 20 ετών, διδάσκαλος του μοναδικού πανεπιστημίου του κόσμου εκείνου, της Μαγνάβρας, εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Τι ούτως ήτο ο Φώτιος, διδάσκαλος, καθηγητής, λόγιος, επιστήμων, μικρός Αριστοτέλης ήτανε. Και όπως ο Αριστοτέλης του αρχαίου κόσμου συγκέντρωσε στη διάνοιά του όλο το επιστητών, όλες τις γνώσεις του κόσμου εκείνου, ούτω πως και ο Φώτιος ήταν μια αντιγραφή του μεγάλου εκείνου τέκνου της Μακεδονίας, του Αριστοτέλους. Φιλόσοφος, διδάσκαλος, αξιοθαύμαστος, συγκεντρώνονται εκατοντάδες νέων, δεν ακούσουν την δασκαλία του τόσο στην λογική όσο και στην αστρονομία και στα άλλα μαθήματα. Και έφυγες από λαϊκός, παρακαλώ, βρέθηκε πατριάρχης. Περίεργο πράγμα. Πατριάρχης. Δεν ήταν ούτε διάκος, ήταν ούτε παπάς, ήταν ούτε τίποτα ήταν. Όταν γινόνταν αυτοί στη μικρά αίθουσα των 13 που θα φτιάσουν καινούριο καταστατικό, μαύρο καταστατικό, λοιπόν, εκεί πέρα λέγανε ποια θα είναι υποψήφοι αρχιεπίσκοποι. Λέγω, λέει, μόνο δεσποτάδες. Όχι, γιατί μόνο δεσποτάδες. Γιατί και καλόγεροι. Γιατί και αρχιμανδρίτη. Γιατί και λαϊκός. Γιατί μπορεί να βρεθεί ένας λαϊκός. Αν βρεθεί ένας λαϊκός και είναι σαν το Φώτιο και είναι άγιος και κάνει θαύματα, γιατί τα άχατε εμείς με τα εγκόλπια μας, δεν πρέπει να ταπεινωθούμε και μέσα από τα σπλάχνα του λαού να αναδείξουμε έναν καλόγερο του Αγίου Όρους ή ένα απλοϊκό κλπ. Όπως κάτω στην Αιθιοπία, δεν ξέρω πού σε ποια χώρα, βρήκαν ένα σκητή και τον κάνε πατριάρχη, και από την ώρα που τον κάνε πατριάρχη έλαμψε κάτω στην Αφρικανική έρημον η δόξα της Ορθοδοξίας. Τι το κάνουμε μονοπόλιο, το κάναμε εμείς. Το πνεύμα του Θεού όπου θέλει πνί. Και το πνεύμα δεν πρέπει να το περιορίζουμε σε καλούπια και λοιπά. Έγινε λαϊκός. Λαϊκός έγινε. Έγινε λαϊκός. Ον τρόπο λαϊκός έγινε και κάποιος άλλος παρομοιός του, ο περιβόητος Αμβρόσιος. Έπαρχος ήταν και εκείνος. Διότι ο Φώτιος, λόγω των εξαιρετικών του προσόντων, προσελήφθη στην αυλή του ο βασιλέος και ανεδείχθη στα ύψιστα αξιώματα των Αναχτώρων. Μέσα στα Ανάκτορα εκεί πέρα, σύμβουλος των Ανάκτορων και πρεσβευτής των Ανάκτορων. Λοιπόν, όπως ο Αμβρόσιος από λαϊκός, και όπως ο Ταράσιος από λαϊκός, και όπως τόσοι άλλοι στην ένδοξη εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας γεννώνταν λαϊκοί, έτσι και αυτός έγινε από λαϊκός. Βοή
Δεν ήθελε να γίνει. Όχι, δεν ήθελε. Πώς έγινε? Να τι έγινε. Τις ημέρες εκείνες το ανώμαλο Βυζάντιο, διότι πάνω το Βυζάντιο συνέβησαν τραγικά γεγονότα, δεν έχω καιρό να το εξηγηθώ, έπεσε ένας αυστηρός πατριάρχης, ο λεγόμενος Ιγνάτιος, και όταν και κατόπι δημιουργήθηκε κενόν εις των πατριαρχικών, εις των πατριαρχικών, και έπρεπε να συμπληρωθεί η θέση. Δεν μπορούσε να μείνει κενή η θέση. Δεν μπορούσε να κινηθεί. Αδίκως ή δικαίως, αν εξευλείται ο Ιγνάτιος, δεν μπορούσε να μείνει επάπειρον ο θρόνος κενός. Ο Φώτιος ούτε μία ιδέα αν είχε να γίνει επίσκοπος, ούτε πατριάρχης ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, αλλά όταν του είπανε να γίνει πατριάρχης, άρχισε να κλαίει σαν μικρό παιδί. Εγώ που δεν είναι λόγο, τίποτα. Και έθεσε φρουρά. Ο αυτοκράτορας έθεσε φρουράν. Τον φρουράν απ' έξω από την υπία και ήταν πλέον εχμάλωτος και δεν μπορούσε. Λαός, μικροί και μεγάλοι, άντρες και γυναίκες, και αυτοί ακόμα οι φίλοι του Ιγνατίου που είχε αρκετούς φίλους, και αυτοί προτιμούσαν τον Φώτιον. Και έτσι ο Φώτιος, βία του αυτοκράτορος, βία του λαού, βία του κόσμου όλου, ανήθε εις τον πατριαρχικό θρόνο. Τα λέγω αυτά, διότι όποιος διαβάζει το βίο του, κατόπιν της μεγάλης μάχας που έδωσε. Στας μεγάλες μάχες που έδωσε ο Φώτιος εναντίον του παπισμού, οι εχθροί του τι λέγανε, σαν μπάλα το χτυπούσανε. Δεν είχαν τίποτα να τον κατηγορήσουν. Δεν μπορούσαν να τον κατηγορήσουν ούτε για νητικότητα, ούτε για φαυλότητα, ούτε για άλλα αμαρτήματα, διότι το ίδιος λάμπον η συνοδοξία, τι του πετούσαν συνεχώς. Αντικανονικός, φωνάζανε. Η μπάλα του διαόλου. Αυτή τη λέξη φωνάξε εναντίον του Γρηγορίου του Θεολόγου, αυτή τη λέξη φωνάξε εναντίον του Χρυσοστόμου και αυτή τη λέξη φωνάζε εναντίον του Ορφόρου, ο τάχατης αντικανονικός, διότι κατέλαβε θρόνον ζώντος του Επισκόπου Ιγνατίου εν του όντως εξορίστου. Ναι, αλλά κύριε, εξετάστε, ήθελε να γίνει. Το επεδίωξε, συνήργησε, επεδίωξε να πέσει ο Ιγνάτιος ή το εγνώση της σχεφορίας η οποία ξεφάνθη εναντίον του Αγίου Επισκόπου Ιγνατίου. Όχι. Όχι, απόδειξης ότι με τον Ιγνάτιο είχαν μεγάλη φιλία στο τέλος και απέθαναν συμφιλειωμένοι. Και είναι αμφότεροι άγιοι στο μηχανολόγιο της Εκκλησίας, στο Αγιολόγιο. Λοιπόν, δεν ήθελε να γίνει βία, συνεπώς κατέλαβε τον θρόνο, ούτω πώς. Και υπήρξε κανονικός Μητροπολίτης, Επίσκοπος. Έγινε σε πόσες μέρες, σε 6 μέρες. Την πρώτη μέρα, αυτός ο σοφός, αυτός ο πλουσιωτάτης της οικογενείας, αυτός που μπορούσε να γίνει και αυτοκράτορας ακόμα, αυτός που μπορούσε να έχει κοσμική δόξα, τα ερνήθη όλα, και πέρα μέσα στη εφόρεσε το ράσο, το τιμημένο ράσο, το ένδοξο ράσο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, γιατί μια τρίχα από το ράσο αυτό, μια κλωστή από το ράσο, έχει αξία περισσότερο από χλαμίδας και πορφύρας βασιλικάς. Έγινε ράσοφόρος, ράσος. Την άλλη μέρα έγινε αναγνώστης. Την άλλη μέρα έγινε διάκονος. Την μετεπομένη έγινε πρεσβύτερος και μετά 25 Δεκεμβρίου, αλυσμόνητος ημέρα, το 857, όλη η πόλη σήτω στο πόδι. Στο μεγάλο ναό, το κάφημα της Ορθοδοξίας, την Αγιά Σοφιά που χωράει 30-40 χιλιάδες, ρόδιν άπευτες δεν έπεφτε κάτω. Γεμάτος ο ναός, απέραντο, γενοκονίτης, μικρά παιδιά, φώτιον. Και ο Τρούλος αναστέναζε από τα βροντόφωνα αυτά. Άξιος, σπανίος ιεράρχης. Χειροτονήθη με τόσα ομοβροντίας του ζωτοκραυγάς όπως ο Φώτιος κατά την ημέρα εκείνη. Και έγινε πατριάρχης, ανήθε εις τον θρόνο. Να διηθούμε το βίο του. Τα σημέρας, τα νύχτας, τους πολέμους, τους αγώνας, τους οποίους διεξήγαγε ο Ροσφώτιος, με ολίγες λέξεις. Εφάνει αντάξιος της Ιεράς Παραδόξεως. Εφάνει αντάξιος εκείνων τους οποίους διεδέχθη. Χρυσοστόμου, Γρηγορίου, Ταρασίου και άλλων μεγάλων ανδρών της Ορθοδοξίας μας. Τι έπραξε, με ρωτήστε τι έπραξε. Θα σας είπω δύο λίγων. 1, 2, 3, 4 και τελειώνω. Το ένα. Λοιπόν, το πρώτο το οποίο έκανε ο Ιερός Φώτιος, υπεστήριξε τα γράμματα. Ποια γράμματα? Υπάρχει διαφορά γράμματα. Όχι τα άθεα γράμματα. Διότι όπως σας είπα και όπως έλεγε ο Παπουλάκος από κάτω από τη Μάνη, πρέπει να εορτάσουν τον Παπουλάκο. Θα σας μαζέψει ο αμέρα και να ψάλλουμε την ακολουθία του Παπουλάκου. Ο Αγίου Ανδρός που ακόμα οι γριές στη Μάνη τιμούνται τον Παπουλάκο. Και είπε ο Παπουλάκος ότι τα άθεα γράμματα θα καταστρέψουν την Ελλάδα. Και έκλαιγε.
Και έκλαιγε, έκλαιγε ο αιρός. Ο Ιδέα υποστήριξε λοιπόν τα άδεια γράμματα. Υποστήριξε τα γράμματα που υποστήριξε ο Κοσμάς ο Ετωλός. Τα γράμματα εκείνα τα υποστήριξε μεγάλοι πατέρες και οι δάσκαλοι της Εκκλησίας. Και όπως έλεγε ο Κοσμάς ο Ετωλός, όταν ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή. Όταν ανοίγει μια σχολείο, ανοίγει ένα, κλείνει μια. Τώρα αντιθέτως, όταν ανοίγει, ένα σχολείο άθεο, ανοίγει μια φυλακή. Μάλιστα. Φοβερόν. Τα άθεα γράμματα, πηγή πάσης στοιχείας εις το έθνος, εκ των αθέων και απίστων, θα προέλθει η καταστροφή όχι μόνο της πατρίδος και της ανθρωπότητας ολοκλήρου. Υπεστήριξε τα γράμματα, συνέγραψε βιβλία σοφά, λεξικά και άλλα βιβλία, προ 20 ετών, επάνω στη Ζάβορδα, πέρα από τον Αλιάχωνα ποταμό, είναι ένα μαστράκι αετοφολιά είναι, αετοφολιά. Πάνω και το φωλιά, πάνω εκεί. Θαυμάζει κανείς πως επάνω στο ψηλό, από κάτω βλέπεις κεραίοι, ως χρυσός, ως αργυρούς ποταμός. Ρε, ο Αλιάχνος με τα ρωματικά του ρεύμα, και πάνω εκεί στο ύψος, ισκύτευσε ο Άγιος εκείνος, ο Άγιος Νικάνορας, ο θαυματουργός. Εκεί στη σπηλιά του Αγίου Νικάνορος, ένα δικό πνευματικό παιδί, ο κύριος Σάκος, μόνο εκεί μπορούσε, όπως είναι σκεραγωγημένος, κατόρθωσε να αναρχηθεί με σκηνιά και να μπει μέσα εκεί στη σπηλιά και να βρει ένα βιβλίο, σπανιότατο βιβλίο, άγνωστο βιβλίο του Ιερού Φωτίου, το οποίο θα το εκδώσουν τώρα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σοφός λοιπόν είναι το εκείνος. Έγραψε συγγράμματα, υπεστήριξε τα γράμματα, υπεστήριξε ακόμα το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Διέταξε να ακούγεται το κήρυγμα σε όλους τους ναούς της Κωνσταντινούπολης. Ήτο δε ο ίδιος έξοχος ρήτορ. Εξεφώνησε 80 ομιλίες όσες σώζονται, οι οποίοι διακρίνονται όχι μόνο δια τα νοήματά του, αλλά την καλλιέπεια. Εφάμιλος του Ιερού Χρυσοστόμου εμπολής. Μάλιστα. Τι άλλο ακόμα έκανε. Πολέμησε τα σαρέσεις, τα λείψανα των οικονομάχων, ως ακόμα και μίαν αίρεση των μανιχαίων, η οποία εζήτη κατέρριπτε το δόγμα, τα δόγματα της ενανθρωπίσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τέλος υποστήριξε τι υποστήριξε. Με θέρμην, με πολύ θέρμην και με ζήλων πολύ υπεστήριξε την Ιεραποστολή, την εσωτερική και εξωτερική υπεροστολή. Τότε τα χρόνια εκείνα, τα χρόνια εκείνα που εδώ εμείς στην Ελλάδα κτίζαμε Παρθενώνας και Αγιά Σοφιές, δεν τους κατηγορούμε. Στη Βαλκάνια, στη Βουλγαρία ζούσαν στις σπηλιές σαν άγρια θηρία και τρώγανε βελανίδια και δεν είχαν ιδέα από Θεό, ούτε γράμματα, ούτε αλφάβητων, σαν αγέλες ζώων ακαθάρτων και βρωμερών. Ζούσαν Σέρβοι, Αλμπάνοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Μολδαβοί, μέσα σκοτάδι, σκοτάδι. Ο Ιερός Φώτιος είπε φως. Φώτιος λεγότανε φως. Στην Αλβανία φως, στη Σερβία φως, στη Βουλγαρία φως, στη Ρουμανία φως, στη Ρωσία. Και ανέπτυξε δραστεία δραστηριότητα. Και δύο εκ των εκλεκτών των μαθητών μαθητές του ήσαν. Ή και μάλλον και συγγενείς του, όπως λέει κάποιος καθηγητής, συμμέτερος καθηγητής, συγγενείς ακόμα του Φωτίου ήταν οι δυο εκλεκτοί κινήρωες, τους οποίους προσκυνεί το Βαλκάνιον, μέχρι τη Σόφια και μέσα στο Φιλιππούπολη, εκεί παντού είναι οι δυο αυτοί ήρωες της Ορθοδοξίας, τα δυο εκλεκτοί αυτοί αδελφοί, ο Κύρλος και ο Μεθόδιος αυτός. Ο δε Κύρλος, μαθητής άριστος της σχολής του Ιερού Φωτίου, αυτός ανεκάλυψε, έχουν σήμερα, γράφουν οι Βούλγαροι, τον αλφάβητο, τον βουλγαρικόν αλφάβητο, τον ανεκάλυψε ποιος? Ο Κύριλλος, ο Κυρίλλος λέγεται η γραφή, ο Κύριλλος. Υπήρξε λοιπόν το Βυζάντιον ο ανάδοχος που εβάπτισε τα έθνη αυτά, Σέρβος, Βουλγάρος, όλους και όλους τους έκανε. Κόπη και μόχθη, 20 ετία ολόκληρος, αποστελέ, το συνέδραμε το ίδιο το κράτος, το Βυζαντινό κράτος. Και έτσι λοιπόν εβαπτίσαν οι Βούλγαροι, εβαπτίσαν οι Σέρβοι, οι Μολδαβοί και η δόξα αυτή της εκχριστιανίσεως των βαλκανικών αυτών λαών, των εν Χριστώ αδελφών λαών, είναι ο Φώτιος. Αυτό συνετέλεσε τον Αποστολό του, ο Φώτιος. Τέλος, δεν είπαμε τίποτα, μέχρι εδώ συμφωνούν όλοι. Εδώ τώρα θα τσακωθούμε, για ψάξτε μεταξύ σας, για δείτε, κοιτάξτε καλά δεξιά. Γιατί τώρα στην Ελλάδα, μεταξύ των άλλων φρούτων, μεταξύ των άλλων δεν φτάνουν που έχουμε τους χιλιαστάς, δεν φτάνουμε φρούτο το Μπρούγκλι της Αμερικής, δεν φτάνουμε που έχουμε τα φρούτα του Μάρξ, του Λένιν κλπ. Ωραίος κήπος έγινε. Ωραίος, με όλα τα αγκάθια όλων των σπασπερμία των αιώνων, τώρα τελευταίως έχουμε και καινούριο φρούτο να μας ζήσει. Κοιτάξτε, μήπως κανείς είναι μέσα, γιατί ως αυτό, τώρα από εδώ θα διαφωνήσει. Μήπως είναι κανείς παπόφιλος.
Μήπως είναι κανείς φίλος του Πάπα, μήπως είναι, για κοιτάξτε μεταξύ μας. Λοιπόν, εμπρός. Λοιπόν, ο Ιερός Φώτιος επολέμησε μιεράν μανίαν ένα θηρίο της Αποκαλύψεως, ναι! Θηρίο της Αποκαλύψεως, ναι! Θηρίο της Αποκαλύψεως, το οποίο προήλθε μέσα από την Άβυσσον των αιώνων, για το θηρίο της Αποκαλύψεως. Ο υπαριθμόν ένας εχθρός Ορθοδοξίας, όπως είπε αείμνηστο διδάσκαλος του Ευαγγελίου Απόστολος Μακράκης κλπ. Ο υπαριθμόν ένας εχθρός Ορθοδοξίας παραμένει, αγαπητοί μου, ένας μέσα εις τον κόσμο. Ο παπισμός! Ο Πάπας, μάλιστα, αυτός είναι. Μπα, τι λες, πόσο καθυστερημένος είσαι, θα μου πείτε. Κι όμως, αγαπητοί, δεν επολέμησε τους χριστιανούς της Δύσεως. Όχι! Άλλος χριστιανισμός. Χριστιανοί υπάρχουν και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στη Γαλλία και ίσως καλύτερα από εμάς. Όχι περί αυτού, δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται περί άλλου τινός. Πρόκειται περί του παπισμού. Τι λες, τι παπισμός, τι είπε παπισμός. Είναι σύνορο αρέσεων. Σύνορο. Να πούμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα από τα μικρότερα. Σύντομα θα σας τα πω και θα τελειώσω τον λόγο. Λοιπόν, πρώτα. Αυτοί έχουν προβεί διαφορούς καινοτομίες από τα μικρότερα έως στα μεγαλύτερα. Πρώτη καινοτομία. Είχα πάει, να σας μιλήσω απλά. Είχα πάει σε ένα χωριό της Πτολεμαίδος, σε ένα μικρό χωριό. Πάλι μέσα στο χωριό, λοιπόν, εγώ το πρώτο, το Α. Το Α που λέγω, μπρος, τώρα θα σας διδάξω το Α. Κοιτάζουν, λέει, το ξέρουμε το Α. Εγώ λέω, θα σας πω, το Α, το ξέρετε, λέω. Είστε γράμματα, σχολείο, πήγαινε, πανεπιστήμιο, πήγαινε, ξέρετε το Α. Αλίμονο, λέω. Τώρα εδώ, στο χωριό, εγώ λέω Α, το Α, όπως έχει η ελληνική γλώσσα το αλφάβητον, έτσι και η Ορθοδοξία έχει το αλφάβητον. Και το Α, το αλφαβήτο, Α, λέω, της Ορθοδοξίας. Ποιο είναι, λέει, το αλφάβητον της Ορθοδοξίας, λέω, το αλφάβητον της Ορθοδοξίας, είναι, λέγω, ο Τίμιος Σταυρός. Κανονικός, λέω, ο Τίμιος Σταυρός. Έτσι. Τρία, κάτω, δεξιά, αριστερά. Από εκεί θα σε καταλάβω αν είσαι ορθόδοξος. Μάλιστα. Τα τρία. Αγία Τριάδα λέει σε τον κόσμο. Ψηλά. Γιατί απάνω από τα άστρα. Χαμήλωσε. Σαν αετός που χαμηλώνει και διαγράφει κύκλους. Κάποτε περιοδεύοντας τα γρεβενά είδε ένα χρυσάετο. Και κατέβαινε κάτω και κάτσε πάνω σε ένα βράχο. Όπου λοιπόν ο χρυσάετος κατεβαίνει ψηλά και κατεβαίνει κάτι λάμπουν πτεριές του κάτω της ακτίνας του ηλίου, έτσι και ο Χριστός, ο αετός, ο μεγαλοπτέρεξ της Αποκαλύψεως, χαμήλωσε και ήλθε και κάτσε πάνω στη γη. Αετέ, πάρε μας τα φτερά σου. Αετέ, πάρε μας τα φτερά σου, να μας πετάξει πάνω στα ουράνια. Λοιπόν, Χριστέ που ήσουν στον ουρανό και κατέβηκες κάτω στη γη και πήρε σάρκα και αίμα από τα άχραντα αίματα της Παναγίας Θεοτόκου. Χριστέ, νύστη τι μου το άτσαν τη βασιλεία σου. Χριστέ, με βάλει στην κόλαση. Αυτό είναι ο σταυρό, ο κανονικό, ο ορθόδοξο. Τώρα που κατήγγυσε, δεν κάνω σταυρό. Αν πάτε 25, αλλά δεν βρέχει δεσπότη, ρε παιδί μου εκεί πέρα. Δεν βάλω καμιά μέρα με ένα 25 Μαρτίου εκεί στη Μητρόπολη να του διδάξω τι εστί ορθοδοξία. Που μπαίνω μέσα όλοι επίσημοι και κάνω. Λες κάνουν βιολί. Βιολί παίζουν. Κι όχι σταυρός. Ή θα κάνεις το σταυρό σου κανονικά ή δεν το κάνεις κανονικά καθόλου. Και αυτοί εμπέζουν, εμπεγμός. Κατήνισε μόδα. Μόδα τα έπιπλα, μόδα τα μαλλιά, μόδα τα ρούχα, μόδα τα πάντα, μόδα και η θρησκεία. Δεν θα γίνει μόδα η θρησκεία. Θα παραμείνει όπως ήταν οι πατέρες ημών. Εις αιώνας αιώνων. Λοιπόν, ντρέπονται, ο Χριστός δεν τράπηκε να σταυρωθεί επάνω στο σταυρό. Και οι χριστιανοί σήμερα ντρέπονται να κάνουν το σημείο του σταυρού. Λοιπόν, από το σταυρό, βλέπω όταν μπήκα στο χωριό, κάνω μετά την παρέκβαση αυτή, βλέπω λοιπόν, λέω, το σταυρό. Βλέπω λοιπόν ξαφνικά ένα μικρό παιδάκι, 10 χρονών, και κάνει έτσι το σταυρό του. Στο χωριό, στην Πτολεμαίδα, πέρα, κοντά. Εγώ κατάλαβα μέσα. Έλα εδώ, πώς σε λένε, Γιώργο. Λέω, γιατί κάτσε στο σταυρό. Να, λέει, εκεί στο Μόναχο που μα θα λέει με τον πατέρα πήγαμε σε μια εκκλησία. Λέει, και μα είπαν έτσι να κάνουμε το σταυρό μα. Με τα πέντε κάνουν έτσι. Κατάλαβε, με τα πέντε. Καινοτόμησαν στο ζήτημα του σταυρού. Όχι με τα τρία ω είναι ορθόδοξο παράδοση, αλλά με τα πέντε. Μικρά θα πείτε, μικρό. Έτσι. Μικρό. Λοιπόν, παρακάτω. Καινοτόμησαν ακόμη, έκαναν, άλλαξαν πιο το βάπτισμα. Το ιερό βάπτισμα που είναι ο Ιορδάνης ποταμός που πρέπει οι παπάδες. Τώρα ζήτημα, μου ήρθε ένας απάνω στη Φλόρινα
Λέει, πάτερ μου, να βαπτίσω το παιδί μου. Λέω, γιατί να βαπτίσω το παιδί σου? Κάτω στην Αθήνα δεν υπάρχουν κολυμπήτρες? Λέω, για μισέρι. Αν λέει, πάτερ μου, παρακολούθησα, λέει, σε μια μεγάλη εκκλησία. Και δεν κάνουν οι παπάδες, λέει, έχουν πολλά να βαπτίσουν και τα πετάνε έξω. Λέει. Ναι, μη γελάτε, να κλάψετε. Διότι το παιδί, σύμφωνα με την ορθόδοξη πίστη μας, πρέπει να βυθίζεται ολόκληρον, να μην μένει ουδέν μέρος του ανθρωπίνου σώματος εκτός του ύδατος, δεν αγιάζεται ολόκληρον. Αυτή είναι η πίστη Σιμών. Γι' αυτό και ο Κοσμάς διαφωδίασε τις εκκλησίες με κολυμπήτρες για να βαπτίζονται κανονικά τα παιδιά. Αλλά οι παπάδες σήμερα, όπως αμελώς τελούν τα άλλα μυστήρια, τελούν και αυτά. Το κανονικό βάπτισμα είναι στο όνομα του Πατρός ή του Υιού και να βυθίζει το παιδί μέσα στα νερά. Ως εισπυθμένα, ως εισθάλασσα, ως εισθάφων του Ιησού του Ναζαρέου. Και όταν εξέρχεται από τα νερά εκείνα, Ανάσταση Χριστού θεασάμενη. Είναι μεγάλο πράγμα. Σταυρός και Ανάσταση συμβολίζει το αιρών, το βάπτισμα αυτό. Αυτοί λοιπόν κατήργησαν το βάπτισμα έτσι και τι κάνανε. Ραντίζουν τα παιδιά, δεν τα βαπτίζουν. Ραντίζουν. Είναι σχεδόν δηλαδή αβάπτιστα τα παιδιά των Κατολικών. Λοιπόν, άλλη καινοτομία έχουν κάνει στο μυστήριο του γάμου. Τι έκαναν? Έχουν και αυτοί το γάμο, αλλά έχουν καινοτομία την εξής. Ότι υποχρέασαν όλο τον κύριο. Όλο τον κύριο, από τον Πάπα μέχρι τον τελευταίο χωρικό Παπά, τον υποχρέασαν άγαμο, να είναι άγαμοι. Ενάντι προς το ρήμα του Κυρίου, ότι ο χωρών, ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο. Και έτσι έχουμε τα σκάνδαλα τα οποία εκρήγνεται συνεχώς στην Ιταλική Χερσόνησο και στην Γαλλία και παντού. Εμείς αφήσαμε ελεύθερο τον κύριο. Άλλος μεν να ακολουθεί τον άγαμον βίων, άλλος δε τον έγαμον βίων. Είναι και αυτή μια καινοτομία σοβαρά μέσα στην Εκκλησία. Άλλη καινοτομία, ότι υπεχρέασαν όλα τα έθνη. Τώρα κάνω μια προσπάθεια να απαλλαγούν από αυτό τον ζυγόν. Όλα τα έθνη τα υπεχρέωσαν να γίνεται λειτουργία όχι στη γλώσσα τους, αλλά να γίνεται στη γλώσσα τη λατινική. Άλλη από μεγάλη κοινοτομία, άλλη αλλαγή, άλλαξε το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Οι Καθολικοί δεν κοινωνούν το αίμα του Χριστού μας. Όχι! Ενάντι προς τη διαταγή του Χριστού, που είναι γενικής φύσεως, ότι πρέπει να κοινωνούν σώμα και αίμα Χριστού, η ζωή είναι αιώνιον, αυτοί κοινωνούν μόνο τους ιερίστων. Από σώμα και αίμα, το δε λαό όστια. Έχουν κάτι μικρά ψωμάκια, όστιες. Άλλη αυτή η καινοτομία, η οποία πλήττει το θείο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Άλλη καινοτομία, ακόμα σοβαρότερα είναι και σπουδαιότερα, είναι ότι στο σύμβολο της πίστεως που δεν επιτρέπεται προσθήκη και αφαίρεση. Ουδεμία προσθήκη, όπως ακριβώς εδώ στην Ακρόπολη απάνω, δεν επιτρέπεται κανείς να επαναξήσει τα αγάλματα, τι καταντήσαμε, τι δολάτρα καταντήσαμε. Αν πάει κανείς επάνω στην Ακρόπολη και με ένα σουλιά ξύσει τα αγάλματα, τις κολόνες. Αν ξύσει με ένα μαχαιράκι τις κολόνες, θα τον αρπάξουν 3 χρόνια φυλακή έχει. Όχι, δολάτρε του 20ου αιώνα! Αγαπώ και εκτιμώ τους αρχαίους προγόνους μας για τα αγάλματά τους και εδώ, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω το πνεύμα αυτή. Και τώρα σκέπτονται οι λίθοι να κάνουν μια γιόλα μεγάλη της κεπάσης στην Ακρόπολη. Θεός, ο Θεός. Ιδρολατρία δηλαδή αυτό. Άλλο να εκτιμούμε ένα έργο τέχνης και άλλο να το υψώνω μέχρι τούτο σημείο και να αφήνουμε τα παιδιά της Ελλάδος ακάλυπτα από την φοβερά. Τη διαφθορά και να σκεπάζουμε την Ακρόπολη, μην φθαρούν τα αγάλματα. Αυτά μια μέρα θα γίνουν θρύψαλα. Θέλουμε, δεν θέλουμε, θρύψαλα θα γίνουν. Και λοιπά να μείνει τίποτα, δεν μείνει από εδώ τίποτα. Ουρα. Μπορούμε να πούμε κι εμείς όπως ο Χριστός, που καυχόντο για τον νόμο του Σολομόντος, ότι θα μείνει λίθος επί λίθου. Μάλιστα, προφητεύω από τη Σέστα, δεν θα μείνει λίθος επί λίθου από τη Ακροπόλεω. Σημειώσατε το. Θρύψαλα θα γίνουν. Πάντα. Διότι επιείσαμε είδωλα και λατρεύσαμε είδωλα και βλέπετε απ' έξω από την Ακαδημία τι έσχος. Δεν βάλανε ένα Απόστολο Παύλο και ένα Απόστολο Πέτρο κολοσσούς και μάρτυρες, αλλά υψώσανε πάνω στην Ακαδημία ποιον, τον Απόλλωνα και την Αθήνα άψωσαν εκεί πέρα. Ζούμε λες και ζούμε μέσα υποδολατρία. Ω ιδωλολάτρε, ναι ιδωλολάτρε. Δεν πιστεύετε εις Χρου Χριστό Ναζωραίον, ο οποίος εσάρωσε τα είδωλα, αλλά πιστεύετε στα είδωλά σας. Τα ειδωλά σας, η τέχνη σας, η επιστήμη σας, η γνώση σας και όλα αυτά τα αρχαία. Λοιπόν, όπως λοιπόν δεν επιτρέπεται με ένα μαχαιράκι να πάει να φέρει αλλίωση στους κύωνας της Ακροπόλεως, ούτω πως δεν επιτρέπεται να επιφέρει ούτε μία αλλίωση μέσα στο σύμβολο της πίστεώς μας που είναι αριστούργημα, που είναι το σύμβολο όλων των χριστιανών. Τι έκαναν?
παραχάραξη. Τι γράψανε? Ότι ενώ εμείς πιστεύουμε με την αρχαία εκκλησία των 8 πρώτων αιώνων ότι το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται μόνον εκ του Πατρός, αυτοί προσέθεσαν και το Φιλιόκβε και εκ του Υιού. Σημαντική μεταβολή, με σημαντική, περί της οποίας δεν είναι καιρός να είπαμε εδώ τα πρέποντα, πόσο είναι μεγάλη αυτή, είναι μια αίρεση. Και τέλος, ποιο άλλο, ότι ο Πάπας, τι είπε? Όπως ο Σφόρος υπερηφανεύθηκε και είπε ότι θα στήσω το θρόνο μου απάνω τα άστρα του ουρανού και θα με προσκυνήσουν όλα τα έθνη, έτσι και ο Πάπας είπε, παραπάνω από το λαό, καλά. Παραπάνω από τους διάκους, καλά. Παραπάνω από τους παπάδες, καλά. Παραπάνω από τους δεσποτάδες, καλά. Παραπάνω από τους πατριάρχες, καλά. Παραπάνω από τους οικονομικούς συνόδους. Παραπάνω από όλους. Εγώ είμαι ο Χριστός, εγώ είμαι το Πατρί. Απάνω. Και πέστε, παπάδες, διάκοι, λαοί, έθνη, όλοι, όταν ακούσετε τα όργανα να παίζουν τα όργανα τους, πέστε να προσκυνήσετε αυτή την εικόνα του Ναβουχοδονόσορος. Και όχι απλώς να προσκυνήσουν, μέχρι προνός, δεν ξέρω αν τα άλλαξε, μέχρι προτινός, όποιος πήγαινε στο πατρία, στον Πάπα και λοιπά, δεν του έδινε το χέρι του να το φιλήσεις, αλλά την παντόφλα του. Την παντόφλα του. Μάλιστα, αγαπητοί, υπεράνω όλων. Τι αυτή λοιπόν, εκείνος ο οποίος είπε στον Πάπα ότι δεν σε προσκυνώ, αλλά είπε ένα όχι ιστορικό, είναι ρωσότιος. Αυτός είναι ο Φώτιος, είπε το όχι. Και αυτό το όχι που είπε ο Φώτιος, αυτό το όχι το επλήρωσε ακριβά. Το είπε. Δύο εξορίες υπέστη. Μία εξορία, δεύτερη εξορία. Και ποιος τον εξόρισε τη δεύτερη φορά? Ποιος. Ο κόσμο, ο ντουνιά ψεύτη και απατεώνα. Ένα παιδί που το είχε κοντά του. Ένα παιδί που το ευίζαξε πνευματικός. Που το ανέδειξε πνευματικός, που του δίδαξε λογική, θεολογία, φιλοσοφία, ιστροπονός το ονομάζεται σοφός. Σοφός ονομάζεται αυτός. Ένα παιδί μόλις έγινε βασιλιάς, η πρώτη διαταγή του να το συνέλαβαν δεμένο και τον πήγανε εξόρι. Ιούδας, ποιος? Ο Λέων ο Έκτος, ο σοφός βασιλιάς. Αυτός τον οδήγησε στην εξορία και εκεί έφτασε τους οφθαλμούς στο μάτι των κόσμων. Δοκιμάσαζε μεταξύ των άλλων, όπως ο Ιησούς ο Ναζωραίος, το πικρό ποτήριο της προδοσίας. Υπέστηκε το πικρό ποτήριο της προδοσίας εκ του μαθητού του, εκ του κύκλου του μαθητού, του οποίου διδάσκε μέσα στα άχθρα ο ιερός Φώτιος. Αυτός, αγαπητέ μου, είναι ο Φώτιος. Και τώρα παρακαλώ, δύο λεπτά ακόμα, και να εξέλθουμε εδώ από την αίθουσα τι διδασκόμεθα από την ιστορική αυτή φυσιογνωμία. Διδασκόμεθα, αγαπητοί μου, δύο πράγματα. Δύο πράγματα. Ποια είναι τα πράγματα αυτά? Το ένα είναι ότι όπως ο ιερός Φώτιος είπε το όχι στον Πάπα, στον Παπισμό, που επί των ημερών του ελισμόνισε να σας είπω ως παντοκράτορο εξάπλωσε τα χταπόδια, το όπως το χταπόδι ξαπλώνει μες στη θάλασσα και υπάρχουν χταπόδια μεγάλα που ξαπλώνουν τα χτιά και συλλαμβάνουν τα πάντα, έτσι ο χτάπος του διαβόλου, εικόν του διαβόλου, έτσι σαν χταπόδι ξάπλωσε και θέλησε να υποτάξει τους πάντας. Πού να υποτάξει? Εκεί στη Σικελία. Τι μεγάλο πράγμα είναι η πατρίς μας. Τι μεγάλο. Σικελία, ναι, Σικελία. Αν πάτε Σικελία, στα χωριά Σικελίας, θα βρείτε πού? Στα χωριά, στα ορεινά χωριά της Σικελίας, θα βρείτε. Έλληνας, να μιλάει ελληνική γλώσσα. Την αρχαία ελληνική γλώσσα. Την αρχαία ελληνική γλώσσα να μιλάνε στη Σικελία. Μάλιστα, παρακαλώ. Παρακαλώ, εκεί μείνανε, διότι μέχρι εκεί είχε ξαπλώσει η Ορθοδοξία. Λοιπόν, ο Πάπας εξόρισε εκεί τον τελευταίο επίσκοπο Σιρακουσών, Γρηγόριον. Τον Γρηγόριον τον εξόρισε από εκεί πέρα. Και ξάπλωσε εκεί το βασιλείο του και υπεχρέωσε τον ευγενή λαό των Ορθοδόξων της Σικελίας να προσκυνά. Ένα αυτό. Ξάπλωσε τα δίκτυα του στην Αλβανία, που υπήρχαν και εκεί ορισμένοι χριστιανοί. Και ξάπλωσε στη Βουλγαρία, μόλις άκουσε ότι πήγαν εκεί οι Απόστολοι, ξάπλωσε και αυτός με τους δικούς του Αποστόλους να καταλάβει τη Βουλγαρία και τη Σερβία και παντού. Λοιπόν, μέχρι εδώ. Όπως λοιπόν είπε το όχι, πρέπει και εμείς να ξακολουθήσουμε σήμερα να πούμε το όχι, διότι τίποτε δεν μετεβλήθη. Εις το Βατικανό δεν μετεβλήθη τίποτε. Απολύτως τίποτε. Απολύτως τίποτε. Παραμένουν ήδη και απρασάλευτες τις ιδέες του. Και εφόσον λοιπόν εξακολουθούν να βαπτίζουν όν τρόπον βαπτίζουν,
εφόσον ξεκλωθούν να κοινωνούν ον τρόπον κοινωνούν, εφόσον ξεκλωθούν να έχουν την αγαμία ως υποχρεωτική διόλων των κύρων, εφόσον το σταυρό τους τον κάνουν αντικανονικός και όχι ορθοδόξος, εφόσον έχουν δεν αφαιρούν, δεν σβήνουν από το σύμβολό τους το φιλιόκβε το εκ του Υιού, εφόσον εξακολουθεί να έχει την ιδέα της κυριαρχίας ότι αυτό είναι παράνο οικονομικών συνόδων, εφόσον έχει το σύστημα αυτό το συγκεντρωτικό, το δικτατορικό σύστημα, λοιπόν εφόσον εξακολουθεί μες στην Αθήνα να έχει τους Ιουνίτας με το σχήμα και να αλλιεύουν εδώ μέσα ανοήτους Ορθοδόξους, εφόσον λοιπόν έχει αυτά τα πράγματα ο παπισμός και δεν μετεβήθη ούτε κεραία εξ όσων φρονεί και πράττει και ενεργεί, εμείς η Ελλάς, η μικρά πατρίς μας, συνεχίζουσα την Ιεράν Παράδοση του Ιερού Φωτίου και των άλλων πατέρων της Εκκλησίας μέχρι Κοσμά, Τολού και όλων των διδασκάλων και θεολόγων της πατρίδας μας, οφείλουμε να πούμε δια άλλη μια φορά όχι. Το όχι το είπατε ζωερός εναντίον του αυτομάτου διαζυγίου. Κατά την ανθρώπων είστε όλοι επηρεασμένοι από τη λάμψη την οποία εκπέμπει το Βυζάντιον και ο Πάπας. Και φοβούμε δυστυχώς ότι θα δούμε στη Μητρόπολη καμιά Κυριακή, εγώ δεν πηγαίνω στη Μητρόπολη, θα δούμε στην επίσημη εορτή 25 Μαρτίου, ενώ η πατρίς μας έκανε αγώνα υπερορθοδόξου πίστεως, θα δείτε καμιά μέρα στη Μητρόπολη να μπείτε μέσα και την ημέρα την επίσημη να δείτε μπροστά, σαν κούκορα, σαν αλέκτορας, να με τα φτερά του τα ακούω αυτά, να στέκεται δίπλα στον πρωθυπουργό της πατρίδος, δεν ξέρω ποιος θα είναι εκείνος, να στέκεται μέγας μεγαλωστή, καυχόμενος για την δόξα του, με τα πρώτος μεταξύ των αντιπροσώπων και πυροξουσίων και προσδευτών, πρώτος θα στέκεται ποιος, ένας καρδινάλιος. Από ώρα σε ώρα ετοιμάζουν να μας φέρουν καρδινάλιο! Καρδινάλιο. Διότι να ετοιμάζουν και θα γίνουν, εάν εμείς δεν ξυπνήσουμε, και το αυτόματο πάλι επανέρχεται η συζήτηση. Λοιπόν, καλά, και το άλλο, το Βατικανό ετοιμάζεται κι άλλα τεινά για να μπορέσουμε έτσι να φορέσουμε κοστούμι. Τώρα δεν φορούμε κοστούμι, λέει, χωριάτικο κοστούμι. Φορούμε χωριάτικο κοστούμι. Χωριάτικο κοστούμι. Μα χίλιες φορές χωριάτες με το χωριάτικο κοστούμι. Μα με Ελλάδα στην καρδιά. Χίλιες φορές χωριάτικο κοστούμι. Είδες λοιπόν, δήματα λέει θέλει να μας δύσει η κυβέρνηση, όχι με χωριάτικο φουστάνι, με χωριάτικο ρούχο, με τη φουστανέλα μας, με τα χωριά μας. Θέλει να μας αλλάξει τη φορεσιά μας και να μας φορέσει κοστούμι που ονομάζεται ΕΟΚ. ΕΟΚ, ναι, να γίνουμε Ευρωπαίοι. Να μιλάμε όπως τους Ευρωπαίους. Να ζούμε όπως Ευρωπαίους. Να διώχνουμε τις γυναίκες όπως Ευρωπαίους. Να κάνουμε όλα τα όργια των επομέων. Όλα τα αυτά. Να γίνουμε Ευρωπαίοι. Τώρα είναι χωριάτες. Και όπως ένας γιος που το χωριά δεν καταδείχει κάποιος γιος από την επαρχία χωριάτης και ο πατέρας που κατέλαβε ένα μεγάλο αξίωμα, ο γιος δεν τον ήθελε γιατί ήταν χωριάτης. Έτσι τώρα η Ελλάς μυρίζει χωριατήλα και θέλουν να την ντύσουν με τα ευρωπαϊκά φουστάνια. Να την κάνουν Ευρωπαία. Εμείς θέλουμε να μείνουμε Έλληνες και μόνο Έλληνες ορθόδοξοι χριστιανοί. Και πιστεύουμε ακραδάντως. Αλλά όπως πάμε αδέρφια μου, παρόλα τα χειροκροτήματά σας και παρόλα τις διαμαρτυρίες μας του εσεβούς ελληνικού λαού, που δυστυχώς είναι αδιοργάνωτος. Αδιοργάνωτος είναι αυτός ο λαός μας. Ένας όγκος ολόκληρος είναι αδιοργάνωτος. Και αυτό δεν φταίει ο λαός. Φταίνε οι πνευματικοί ηγέτες που αφήσαν τον λαό αυτό αδιοργάνωτο. Εις τρόπον ώστε οι αρουραίοι να ροκανίζουν τα ρίζας του ευλογημένου δέντρου της Ορθοδοξίας. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όπως πάμε, όπως πηγαίνουμε κλπ. Μέσα εδώ στην πατρίδα μας, την ευλογημένη πατρίδα μας, που να σκαλίσουμε, θα δούμε κόκαλα ηρώων και μαρτύρων, όπου να βρεθούμε εδώ στην ευλογημένη πατρίδα μας, αν έτσι εξακολουθήσουμε να ζούμε σε 50 χρόνια και ο λιγότερο ακόμα, θα υπάρχουν Προτεστάντε, θα υπάρχουν Αυδεντιστέ, θα υπάρχουν Χιλιαστέ, θα υπάρχουν Φράγκοι, θα υπάρχουν Βουδιστέ, θα υπάρχουν όλων των λογιών των καρυδιών καρύδια. Μόνον Έλληνες Ορθόδοξοι δεν θα υπάρχουν.
Μάλιστα. Αυτό θα καταντήσει εάν εμείς δεν ξυπήσουμε επιτέλους να δημιουργήσουμε ένα ρεύμα αντιστάσεως εναντίον αυτού του ρεύματος που υπάρχει. Μάλιστα. Λοιπόν, το ένα μας φωνάζει από τα βάθη των αιώνων. Όπως εγώ, παιδιά μου αγαπημένα, περιφρονημένα και εγκαταλειμμένα παιδιά της Ορθοδοξίας, όπως εγώ εξιώθηκα να πω το όχι στον Πάπα, και εσείς παραμείνετε σταθεροί και ακρόγητοι επάνω στους βράχους της Ορθοδοξίας και βροντοφωνήσετε Ανατολή και Δύση ότι η Ελλάς θα παραμείνει αμετάβλητος ως προς τα δόγματα και την ηθική. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο ποιο είναι? Το άλλο είναι ένα σπουδαιότερο. Τι είπαμε? Είπαμε ότι ο Ιερός Φώτιος υπήρξε Ιεραπόστολος, ότι υπεστήριξε την Ιεραποστολή και ότι σήμερα αν Σέρβοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι και Ρώσ είναι Ορθόδοξοι, το οφείλουν στην Ιεραποστολική δραστηριότητα του Μεγάλου Αφωτίου, έχουν συνεπικούρους τους δύο εκλεκτούς του μαθητάς, τον Κύριλλον και τον Μεθόδιον, όν η μνήμη είναι αιωνία στην Εκκλησία. Το κράτος τότε τον βοήθησε όμως και το κράτος, διότι τότε το Βυζάντιον έχει εγκλήματα, κύριε, το παραδέχομαι. Έχει και εκτυφλώσεις, έχει και δολοφονίας, έχει και απιστίας, έχει εγκλήματα. Ον πρόπον ο ήλιος δεν είναι εξολοκύρου φωτεινός, αλλά έχει κοιλίδας κατά πρόμοιον τρόπον, και ο ήλιος του Βυζαντινού πολιτισμού έχει κοιλίδας, αλλά κοιλίδας μικράς και ασημάντος, εάν συγκρίνουμε με τα όργια του εγκλήματος το οποίο σήμερα γίνεται στον κόσμο. Δεν παραγνωρίζω τα σκυλίδας, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι το Βυζάντιο είναι το ήλιος. Τι ήλιος, ποιος ο σκοπός, τι το Βυζάντιον? Το Βυζάντιον ήταν ιεραποστολικών έθνος. Ένα ιδεώδες είχε, ένα ιδεώδες. Να σκορπίσεις όλη τη γη μέχρι τον Βορρά, μέχρι τον Νότο, μέχρι την Αφρική, μέχρι το Σινά, παντού, να σκορπίσει την Ορθόδοξη πίστη. Αυτή ήταν. Δεν λάβετε φως εκ των εσφαιροφωτός. Ιεραποστολικών έθνος ήταν. Αυτός ήταν ο σκοπός του. Γι' αυτό και ο Θεός του ευλόγησε και έμεινε 1000 χρόνια. Ποια άλλη αυτοκρατορία έμεινε 1000 χρόνια, ρωτώ τους ιστορικούς. Ποια άλλη αυτοκρατορία έμεινε 1000 χρόνια, ευλόγησε ο Χριστός. Και 1000 χρόνια εξέπεμπε το φως της μέχρι. Και αν έπεσε μία αιτία που έπεσε, είναι ο Πάπας, ο οποίος προ 2 αιώνων το συνεκλώνησε με τα σατανικά του σταυροφορία. Και ήταν πλέον εις θέση να αμυνθεί. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια, αγαπητοί μου. Είναι αποστολικό έθνο στο Βυζάντιο. Μπορεί στον κόσμο να πάντα κηρύξετε πάση τη χτίση. Το είπε ο Χριστός. Το ήκουσε ο Αυτοκράτορες, το ήκουσε ο Φώτιος. Είναι εντολή του Χριστού. Μπορεί στον κόσμο να πάντα κηρύξετε πάση τη οικουμένη. Αυτή είναι η αποστολή μας. Αποστολή μας αυτή είναι. Αυτή είναι η αποστολή μας. Τώρα θα αλλάξαμε αυτό. Τι λέμε? Πορευθέντες Έλληνες εις τον κόσμο άπαντα, γίνετε εφοπλιστέ και θησαυρίσατε θησαυρούς μεγάλους, πτωχαδάκια, να φέγετε από την Ελλάδα και να πηγαίνετε στην Αυστραλία, και το ιδανικό του Έλληνος δεν είναι πλέον πορευθέντες εις τον κόσμο άπαντα και ρίξτε πάστη οικουμένη. Το κορευθόν του Έλληνος είναι τα χρήματα, και αξιοθαύμαστος είναι να επιστρέψει το πτωχαδάκι με γεμάτες στις τσέπες του χρήματα και να θεωρείται μέγας και πολύς και υπόψε. Άλλαξε το αξόνιον. Αντιστράφει πλέον ο άξονας μέχρι του οποίου περιστρέφεται το ευγενέστο του έθνος. Πορευθέντες ήταν τότε τι αυτό προαποστολικό. Το δε σημερινό μας έθνος, το ελληνικό έθνος, ποιον το ιδεώδες του, ποιος ο σκοπός του, γιατί ζει. Όπως ένα άτομο πρέπει να ζει για τις ιδέες, και αλλήμον δεν ζει για τις ιδέες ο άνθρωπος. Διότι θα είναι κτίνος, έτσι ένα έθνος πρέπει να ζει για τις ιδέες. Ποια ιδέα του ελληνικού έθνους, ερωτώ τους επισήμους, τους κυβερνώντας, τους υπουργούς, τους καθηγητάς, ποιον το ιδέο του ιδεώδες του έθνους, και απαντούν όλοι. Η ΕΟΚ, να ενταχθούμε στην εκεί η σωτηρία μας. Ο ΕΚΙ αλίμονον, η ένταξή μας στην ΕΟΚ, όχι απλώς εμπορική, αλλά ιδεολογική, ηθική, οικογενειακή. Θα προφητεύω από τις θέσεις ορθάτης ότι η ένταξη στον ΕΟΚ θα είναι ο τάφος της Ελλάδος και ο τάφος της Ορθοδοξίας και εξομοίωση ημών προς άλλα τα έθνη, τα μακράν ημών. Λοιπόν, δεν είναι αυτά. Το έθνος το δικό μας δεν είναι αποστολικό πλέον. Δεν ξοδεύει πεντάρα για να ξαποστεί τα παιδιά της να σαγηνεύσουν τα έθνη ολόκληρα. Ούτε εσωτερική είναι αναποστολή, ούτε εξωτερική είναι αναποστολή να ενεργούμε. Εσωτερική είναι αναποστολή. Πώς είναι? 2-3 αδελφότητες είναι αναποστολικές. Βρέθηκαν παιδιά, ούτε καθηγητέ, φτωχά παιδιά, ελληνικά παιδιά, θεολόγοι μείνανε και εργάζονται αναποστολικώς. Και αυτές τις μικρές ιεραποστολικές ομάδες ζητούν να τις διαλύσουν, κυριολεκτικώς να τις διαλύσουν, αγαπητέ μου, να τις διαλύσουν. Και τα χωριά μας, πέρα στα σύνορα, από τον Εύρο μέχρι κάτω στην Κέρκυρα, τα περισσότερα χωριά δεν χτυπάν καμπάνες. 1000 χωριά δεν έχουν ιερείς.
Πού το ρε, δεν είναι ρε αποστολικό. Τι είναι το έθνος μας, θα το πω με όλη τη σημασία της λέξεως. Και διαμαρτύρομαι μέχρι του ουρανού και μέχρι τα άστρα. Το έθνος το δικό μας δεν είναι πλέον γυροαποστολικό. Το έθνος το δικό μας είναι μασονικό. Αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις έχουν βραχυκυκλώσει το ταλέπρον έθνος μας. Και το έθνος μας πλέον είναι σαν αετός. Ενώ άλλοτε το έθνος μας επί Βυζαντίου και Φωτίου άπλωσε τα φτέρυγά τους και ξαπλώσε. Τώρα ο αετός είναι κλεισμένος στο κλουβί. Μπρος να σπάσουμε την φυλακή αυτήν και ο αετός να βγει πάλι ψηλά. Ψηλά, ψηλά, πολύ ψηλά. Να φτάσουμε εκ τα άστρα του ουρανού. Δεν φτελάβεται φως εκ των εσπέρων φωτός. Ιεραποστολικό είναι το σύνθημα το οποίο ρίχνει ο Ιερός Πόντιος. Το ένα είναι όχι εις τον παπισμό και το άλλο είναι προευθένεις τον κόσμο άπαντα και ρίξατε πας. Να αντιμονήσουμε. Και τώρα τι ζητώ. Ζητώ πληρωμή. Ποια η πληρωμή. Ποια η πληρωμή. Πόσοι νέοι βρίσκεστε μέσα στην εκεδό στην αίθουσα. Πόσοι νέοι, πόσα παιδιά, πόσα μικρή και μεγάλη. Ζητώ λοιπόν κι εσείς να εμπνευστείτε σήμερα όχι από τον επίσκοπο Φλωρίνης. Όχι. Τώρα μαρτωλών επίσκοπο Φλωρίνης. Να εμπνευστείτε από τα μεγάλα παραδείγματα της ιστορίας μας από το Ιερό Φώτιον. Σα συνιστώ δύο κύκλους. Ένας κύκλος, μια κορυφή, ψηλή κορυφή. Ωραία κορυφή. Αγναντεύεις. Αν δεις το Άγιον Όρος ψηλά στον Άθωνα, από εκεί πέρα από τον Άθωνα, αγναντεύεις τη θάλασσα την Αυτρίγητο και την Απέραντο. Λοιπόν, πάνω, και αν δεις τον Όλυμπο, αγναντεύεις πέρα. Ψηλή κορυφή. Ποιο είναι. Πουλήσατε πάντα. Πουλήσατε πάντα, πουλήσατε άπαντα, πουλήσατε και ακολουθήσατε με. Ότι όλα πρέπει να τα αφιερώσουμε στον Χριστό. Είναι η απόλυτος αυταπάρνησης. Όπως ακριβώς ο Φώτιος, ενώ ήταν καθηγητής και διδάσκαλος και πρεσβευτής και πυρεξούσιος και αντιπρόσωπος και υπασπιστής του βασιλέως, όλα τα αξιώματα θα αρνεί και φόρεσε το ράσο και έγινε ιεραπόστολος, ιεραπόστολος του Χριστού μας. Έτσι εδώ υπάρχουν τέτοιοι. Κύκλος πρώτος ιεραποστόλων. Παιδιά της Ελλάδος, μπρος, μπρος, μάρς, μη τρέμετε. Ελάτε στον κύκλο των φωτεινών, τον κύκλο της Ιεραποστολής, τον κύκλο των 12 Αποστόλων. Να τα αφιερώσετε όλα. Όλα. Αξίζει κανείς να θυσιάσει την νεότητα για ό,τι υψηλών, για ό,τι μεγάλων, για ό,τι ωραίων. Και να πυκνώσουμε τα σφάλαγγας των λίγων Ιεραποστολών, των Ιεραποστολικών αδελφοτήτων που υπάρχουν. Μπρος, παιδιά της Ελλάδος, μπρος. Η ιδεολογία του Χριστού είναι πράγμα όλων. Και του Μάρξ και του Λένιν και ήτινο άλλο. Δεν υπάρχει άστρον εις των ουρανών που να φωτίζει τόσο όσο φωτίζει η Ορθοδοξία. Το άστρον της Ορθοδοξίας μας. Μπρος, παιδιά, στον πρώτο κύκλο. Καλά. Α, δέσποτα, δέσποτα, δύσκολα πράγματα. Φώτιοι να γίνουμε, Γρηγόριοι να γίνουμε, Χρυσόστομοι. Γιατί. Σάρκες και εκείνοι, άνθρωποι σαν και εκείνοι. Καλά, δεν θέλετε να γραφείτε στον πρώτο κύκλο, εγγραφείτε στον δεύτερο κύκλο. Ποιο είναι ο δεύτερο κύκλο, είναι ο κύκλο των Εβδομήκοντα. Να διατηρήσετε τα γυναίκα σα. Να μην φύγετε από τα γυναίκα σα, από τι εργασίε σα. Να μην εγκαταλείψετε το γραφείο σα, αν είστε υπάλληλοι. Να μην εγκαταλείψετε το στρατό, αν είστε αξιωματικοί. Να μην εγκαταλείψετε τα θέσει σα, όπου είστε έκαστο ενώ εκλήθη, ω οικογενειάρχη. Να είστε στον κύκλο των Εβδομήκοντα, να κάνετε την αποστολή. Και μπορεί και ακόμα ένα έγγαμο και ένα άνθρωπο που ζει με στην κοινωνία να πράξει έργο ένα αποστολή. Και να ξαπλώσει το χριστιανισμό στον κύκλο τη και να μάθετε. Ντροπή μα είναι! Ότι 5.000 που ήταν στην Ελλάδα κινδυνεύουν τώρα να κάνουν πόλεις και χωριά χιλιαστικά. Ρος! Ιεραποστολή! Ιεραποστολή, όχι στην Ιεραποστολή. Στη μικρά και στη μεγάλη Ιεραποστολή. Και τελειώνω και σας λέγω καλό απόψε. Όσοι από εσάς νέοι, ο νεότης, θράψω τον κάλαμο και γίνουν στρατιώτης. Ο νεότης, θράψω τον κάλαμο και γίνουν στρατιώτης. Ελάτε κοντά στον Χριστό, ελάτε κοντά στην Ορθοδοξία, τιμήστε τον Χριστό που είναι το αιώνιο σύμβολο. Αξίζει να θυσιαστείτε για τον Χριστό και την Αγία την Ορθοδοξία. Ο νεότης, θράψω τον κάλαμα και γίνουν στρατιώτης. Μιμητής του Ιερού Φωτίου και των Μεγάλων Πατέρων. Όσοι από εσάς θέλετε να ανήκετε στην Αποστολή, είτε Α κύκλου, είτε Β κύκλου, σας παρακαλώ να μείνετε. Προσεύχομαι ο ταλέπορος επίσκοπος. Ο αμαρτωλός επίσκοπος που σβήνω, διότι εμείς είμαστε ειδήσεις. Στην Ανατολή, με το λίγο στα Κυπαρίσσα θα πάμε κι εμείς. Και παρακαλώ να εύχεστε υπέρ αναπαύσεως της ταλαιπωρού ψυχής μου. Σεις θα μείνετε νεότης. Ο νεότης. Γράψω τον κάλαμα και είναι ο στρατιώτης. Ελάτε στην Αποστολή. Ελάτε κοντά στην Αποστολή. Στην πυκνά αυτή η Αποστολή. Λοιπόν, όσοι από εσάς θέλετε να υπηρετήσετε ή στο μικρό κύκλο των κύκλων, στον κύκλο των κύκλων των 12 ή των κύκλων των 70, άντρες και γυναίκες κλπ. Όσοι εδώ μέσα και αυτό το κτίριο που βλέπετε,
Το έφτιασε, ποιος το έφτιασε, κανένας πλούσιος? Όχι, όχι. Ο ευσεβής λαός μας, τα πτωχαδάκια της Αθήνας έφτιασαν αυτή την αίθουσα. Μάλιστα. Εκατό γυναίκες και άνδρες που αυτές ο συνεργάτε υπηρέτησαν. Και αυτοί ο συνεργάτε εξαπλώθησαν το δίκτυο της φιλανθρωπίας σε όλη την πόλη. Ζητώ λοιπόν, όχι εγώ αμαρτωλός, ζητεί ο Φώτιος, ζητεί η Ορθοδοξία, ζητεί οι πατρίς, ζητούν τα μνήματα και οι τάφοι μας, ζητούν οι Αποστόλους. Και πρέπει από την Ελλάδα να εξέλθουν οι Αποστόλους, όχι μόνο μακράν, αλλά και εντός της Ελλάδος, να πυκνώσουμε το δίκτυο της εσωτερικής και εξωτερικής Ιεραποστολής. Καλό λοιπόν στο τέλος να φύγετε όλοι εν Χριστώ Ιησού, να πάτε στα σπίτια σας και να μείνουν όλοι όσοι με στην καρδιά τους υπάρχει πόθος Ιεραποστολής, είτε μικρού κύκλου είτε μεγάλου κύκλου. Λοιπόν, σας περιμένω να δηλώσετε. Εγώ θα μείνω εδώ στην αίθουσα και θα κοιτάζω ότι πώς θα μείνουν. Πώς θα μείνουν παιδιά και νέοι και γυναίκες και άντρες, ασπρομάλλοι γέροντες, αλλά και μικρά παιδιά και νεότης, να δηλώσουν εδώ και εμείς θα τους χρησιμοποιήσουμε. Και πρώτη αποστολή θα σας δώσω απόψε. Τι θα τους δώσω απόψε? Θα σας δώσω πρώτο έργο Ιεραποστολής. Πρώτο έργο. Και όταν κατεβώ από τη Φλόρινα, θα σας δώσω δεύτερο, γάμα, το δώσω ένα μικρό, πολύ μικρό. Θα δώσω σε εκείνους οι οποίοι θα δηλώσουν ότι θα δηλώσουν με τα ονόματά τους ότι θέλουν να υπηρετήσουν ως πιστοί στρατιώτες Ορθοδοξίας, σε αυτούς θα τους δώσω το πρώτο σύνθημα εξορμήσεως μέσα στην αμαρτωλή Βαβυλώνα της Αθήνας. Και τώρα, αγαπητοί μου, αναχωρώ για Φλόρινα. Συνοδεύσατε με, διότι εκεί επάνω έχω σκυρόν αγώνα και παρακαλώ μνημονεύετε του ταπεινού ονοματός μου και λέγεται προς τον Ενδριάδη Θεόν ότι Χριστέ βοήθη Αυγουστίνο, αμαρτωλό επισκόπο Αυγουστίνο. Και τώρα όλοι μαζί, όλοι μαζί, όλοι, όλοι μαζί, όλοι μαζί. Διευκόν τον Αγίον του Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον Θεός ημάς. Αμήν.